Καλημέρα σας. Τι σημαίνει αυτό, γεια σας. Κοιτάξτε, στην μια μισή ώρα Ελλάδας περίπου θα εγκριθεί το κοινό ψήφισμα όλων των πολιτικών ομάδων. Αναμένεται να εγκριθεί με συντριπτικότατη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα αυτό μιλά σε πολύ αυστηρούς τόνους προς την ηγεσία Ερντογάν και ζητά την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Αυτή τη φορά όμως, κύριε Παπαδημούλη, αν μου επιτρέπετε, έχει κάτι διαφορετικό. Κάτι που έχει ενώσει, και σας μεταφέρω εδώ, τους Έλληνες στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, έχουν ζητήσει να πάμε σε πράξεις, σε έργα, όχι σε λόγια. Ακούσαμε και τον κύριο Μαριά, δεν ξέρω βέβαια πόσο αυτό είναι εφικτό, αλήθεια το λέω, αλλά τον άκουσα χθες να λέει να γίνει ένα εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα, για παράδειγμα, ή να κοπούν κονδύλια, ή να διακοπεί οριστικά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως όντως υπάρχουν και πιο πρακτικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε. Ζήτησα χθες στην Ολομέλεια από τον Γιούνκερ, όχι απλώς δηλώσεις υποστηρικτικές, αλλά πρωτοβουλίες, μέτρα, πίεση έμπρακτη από την ευρωπαϊκή ηγεσία, έτσι ώστε να νιώσει η ηγεσία Ερντογάν αυτή την πίεση. Και ο κύριος Γιούνκερ έκανε μετά από αυτήν την παρέμβαση και τη δική μου και του Νότι του Μαριά την γνωστή δήλωση ότι είναι γελοί οι ισχυρισμοί ότι απειλείται η Τουρκία από τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Εμείς δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια, κυρία Τσίμα και κύριε Λάμπρου, μέχρι ότου τα δύο παιδιά μας επιστρέψουν. Και είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύσσωμη βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας. Διευρύνουμε τα διεθνή μας ερίσματα, όχι μόνο για τους δύο στρατιωτικούς, αλλά και εναντίον της επιθετικότητας της τουρκικής στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Και θέλω να υπογραμμίσω και να χαιρετήσω την συνεργασία όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, ανεξαρτήτως κόμματος, στο θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι θα υπερασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια αποτελεσματικά όταν έχουμε σε αυτά τα θέματα απόλυτη εθνική συνεννόηση και ομοψυχία. Και εγώ αυτό που θέλω τώρα να υπογραμμίσω... Ναι, ακριβώς. Έχουμε χιλιάδες άλλα θέματα για να αντιπαραδεθούμε. Σε αυτά τα θέματα χρειάζεται απόλυτη εθνική συνεννόηση και ομοψυχία. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Ναι. Το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά πιστεύω και του τουρκικού λαού, είναι ήρεμη περίοδος το επόμενο διάστημα, το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης και μια περιοχή, η Ελλάδα και το Αιγαίο, ελκυστική για να την επισκεφτούν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες. Επομένως, ας κάνουν αυτοί τις εκλογές τους. Μας προειδεάζει η επίσκεψη των εκλογών για εντάσεις σε ρητορική, αλλά εμείς δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτή την παγίδα. Εμείς πρέπει με ψυχραιμία, με ομοψυχία, ενισχύοντας τα διεθνή μας ερίσματα, να ποντάρουμε στην ανάκαμψη της χώρας, στην ενίσχυση της οικονομίας σε μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό και στην επιστροφή των δύο στρατιωτικών, όπως είπατε. Και να προβάλλουμε ότι δεν είμαστε δύο γείτονες που τσακώνονται, αλλά είναι η Ελλάδα, η οποία υπερασπίζει τα εθνικά της δίκαια, τη σταθερότητα των συνόρων, στηριγμένη στις διεθνείς συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο, και ένας δίστροπος επιθετικός Ερντογάν, που και για λόγους ψηφοθυρίας και επειδή έχει κάνει αυτό τον αραβόνα με τον Μπαχτσελή των Γκρίζων Λύκων, σηκώνει τους τόνους και αμφισβητεί πάγιες συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.